τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS θα έχουν από φέτος οι υποψήφοι στις Πανελλήνιες 2021, καθώς θα μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή τμήμα εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Όπως έχει ανακοινωθεί από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη. Οι υποψήφοι μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων smsresults.minddu.gov.gr μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr σε ειδική εφαρμογή, η οποία θα είναι διαθέσιμη από σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου και έως και την 3η 6 Ιουλίου, αξιοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η εφαρμογή αναπτυχθήκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη δυνατότητα αυτή που παρέχεται πλέον στους νέους, προωθούνται περαιτέρω οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του επανασχεδιασμού εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην παιδεία προχωρά σε όλες τις βαθμίδες σύμφωνα με το Υπουργείο, καθώς η τεχνολογία και η παιδεία ενδυναμώνουν τους πολίτες, μειώνουν τις ανισότητες και στηρίζουν την προσωπική και την κοινωνική ανάπτυξη. Μέχρι και αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε ιδιαιτέρως διότι οι πανελλαδικές στον ομό μας διεξήχθησαν άψογα. Αυτό σε ένα σημείο μπορεί να οφείλεται στην οργάνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, αλλά κυρίως οφείλεται στην ευαισθησία και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών της περιοχής μας, τους οποίους και από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα. Στο πρότυπο γυμνάσιο που είναι το δεύτερο γυμνάσιο Βόλου και στο πρότυπο λύκειο που είναι το δεύτερο γενικό λύκειο Βόλου. Θα παρακαλούσα από αυτή τη θέση τους ενδιαφερόμενους γονείς που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο πρότυπο γυμνάσιο και στο πρότυπο λύκειο να έρθουν σε επαφή με τα συγκεκριμένα σχολεία, διότι υπάρχουν κενές θέσεις που θα καλυφθούν το Σεπτέμβριο στη Β' γυμνασίου, στη Γ' γυμνασίου, στην πρώτη λυκείου, στη δευτέρα λυκείου και στην τρίτη λυκείου. Παρόμοιες κενές θέσεις διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και στο πειραματικό γυμνάσιο και στο πειραματικό λύκειο που είναι το πρώτο γυμνάσιο Νέας Ιωνίας και το πρώτο γενικό λύκειο Νέας Ιωνίας.